Την έχουμε γνωρίσει με όλες τις ιδιότητές της. Συναδελφός μας στην ΕΡΤ για χρόνια, στην ΕΡΤΡΙΑ, στη Θεσσαλονίκη. Και είμαι σίγουρος ότι θα θέλουμε να την τιμήσει ξεκινώντας. Λογικό είναι. Στη συνέχεια ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δώρα Βιέρινα μαζί μας. Κυρία Βιέρη, καλημέρα. 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 Για Θεσσαλονίκη θα πείτε οπωσδήποτε. Άγιε Δημήτρη μου, Θεσσαλονίκη μου. Έτσι, χρόνια πολλά στην πόλη. Το λέμε από χρόνια πολλά στις Δημητρούλες, στους Δημήτριδες και απελευθέρωση της πόλης, ο πολιούχος και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. 28, στην οποία 28. Θα είναι παρόν και ο Πρόεδρος. Θα πάει ο κύριος Κασελάκης, ναι. Αναρωτιόμαστε. Έρχεται σήμερα, έτσι. Ναι, ναι. Ήρθε ή θα έρθει. Έρχεται. Φτάνει. Εντύσει ακόμη. Οι δημοσκοπήσεις, είτε τις πιστεύει κάποιος, είτε δεν τις πολυπιστεύει. Εγώ δεν τις πολυπιστεύω. Ανέκαθεν. Εξανέκαθεν που λέμε με εμείς οι Έλληνες. Αλλά όμως είναι ένα εργαλείο. Προφανώς. Δείχνει μια μεγάλη πτώση στον ΣΥΡΙΖΑ με μία μονάδα διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έχει κερδίσει τίποτα από εσάς. Αυτή τη δημοσκόπηση μου πείτε ότι δεν την περιμένατε. Πολύ χαμηλά. Το έχω πει και το ξαναλέω ότι δεν αγιοποιώ ούτε δαιμονοποιώ τις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να το χρησιμοποιεί κανείς και να βγάζει συμπεράσματα. Είναι προφανές ότι μέσα σε μια περίοδο κρίσης οι πολίτες και κυρίως ο κόσμος που σκέφτεται να ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ ή συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία την εσωκομματική για την ανάδειξη Προέδρου εμπιστεύεται τον Στέφανο Κασελάκη. Νομίζω είναι γύρω στο 80% αυτό που λέει ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση η νέα ηγεσία. Και προφανέστατα αυτό τηρεί αναμονή. Αυτό βέβαια από τις δημοφιλίες. Τηρεί αναμονή, θα σας εξηγήσω γι' αυτό, γιατί ακριβώς περιμένει να ξεδιπλωθεί αυτό που περιμένει, δηλαδή η αλλαγή στο κόμμα και η ανανέωση, η αλλαγή στο κόμμα, η οποία αναβάλλεται εξαιτίας όλης αυτής, αυτού του κύκλου εσωστρέφειας που έχει ανοίξει, εγώ θα έλεγα από την πρώτη στιγμή εκλογής του νέου Προέδρου, αλλά και πολύ πριν και της αμφισβήτησης, να εφαρμοστεί στο πεδίο. Μήπως γιατί ακριβώς, και ο νέος πρόεδρος. Γιατί ακριβώς το είπατε κι εσείς, αλλά δεν χρειάζεται να. Νομίζω ότι δεν ανακαλύπτουμε εδώ την πυρίτιδα. Η ακρίβεια, το πρόβλημα της στέγης, το ιδιωτικό χρέος, τα ζητήματα της δημόσιας υγείας είναι πολύ σοβαρά. Ασχολούμαστε, αλλά δεν μένει χώρος και στη δημόσια σφαίρα για να μπορέσουν αυτά να αναδειχθούν και να ξεδιπλωθούν. Δεν απομένει και πολύ φαιά ουσία και γι' αυτό θα έλεγα ότι σε αυτό πρέπει κυρία να επικεντρωθούμε όλες και όλοι. Κύριε εγώ χαρακτηρίστηκα και μου ασκήθηκε και κριτική όταν είπα ότι για αυτή την υπερέκθεση του κυρίου Κασελάκη ευθύνονται δύο παράγοντες. Η μία ήταν τα κανάλια που τον πήραν από πίσω, ότι η ώρα φθαρνίζεται, την ώρα τρέχει, την ώρα βγαίνει με τον Ντάιλερ, την ώρα πήρε με το σκύλο, που αθλείται, τι τρώει. Και από την άλλη πλευρά η διάθεση όμως του κυρίου Κασελάκη να ανταποκριθεί σε αυτό. Δηλαδή περισσότερο ήταν η εμφάνιση ενός σταρ και όχι ενός νεοεκλεγέντα Προέδρου. Αυτό δεν είναι προσβλητικό. Σας λέω την εικόνα την οποία εισέπρατα εγώ. Δεν μου άρεσε. Αν ήθελε ο κύριος Κασελάκης θα μπορούσε να κρύψει όλα τα στοιχεία της προσωπικής του ζωής. Πότε πάει στο γυμναστήριο, τι καφέ πίνει, τι κάνει, τι ράνει. Το τελευταίο δεν νομίζω ότι έγινε με επισπεύδοντα και με επιλογή του. Με επισπεύδοντα τον κύριο Κασελάκη και με επιλογή του. Έβλεπα ότι τον ανταποκρινόταν με πολύ καλή διάθεση. Ίσως να έχει να κάνει με μια άλλη αντίληψη σε σχέση με το πώς ανταποκρίνεσαι σε μια ενδεχομένως ευγενική περίεργη πρόσκληση. Προφανώς. Γιατί είναι άλλα τα ήθη και άλλοι τρόποι και προβολής της ιδιωτικής μας ζωής στη δημόσια σφαίρα. Ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος, ξεκίνησε με μια διάθεση να είναι όλα στο φως, ακριβώς για να μην υπάρχουν σκιές σε σχέση με ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολύ προσωπικές επιλογές και μια στάση ζωής και μετά αυτό ζητήματα. Δεν μας αφορά. Αλλά και η υπερπροβολή αυτού του ζητήματος, κατά την άποψή μου, κακό είναι. Προφανώς. Δηλαδή, αν έβγαινα και εγώ και έλεγα ότι ξέρετε κάτι. Εγώ είμαι πολύ γυναικάς. Εγώ θα έλεγα. Κατά λάθος μου. Εγώ θα έλεγα όμως, κύριε Παπαδάκη, ότι φτάσαμε σε ένα σημείο και νομίζω αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Να λέμε πλέον ότι δεν μας αφορά και ότι μένουμε σε αυτό που είναι κυρίως το πολιτικό φτάνει πρόσωπο. Όμως, δεν φτάνει αυτό. Φτάνει. Φτάνει. Και παράκληση, και στους δημοσιογράφους. Δεν αποτυπώνεται στη δημοτικότητά του. Δηλαδή, τα ποσοστά της δημοφιλίας είναι πολύ χαμηλά, παρά την υπερπροβολή. Μιλάμε, κύριε Γρηγοριάδη, για έναν πολιτικό αρχηγό που είναι σε αυτή τη θέση και σε αυτό το αξίωμα, δεν είναι αξίωμα, σε αυτή την πολιτική θέση και αποστολή για ένα μήνα, μέσα σε αυτή τη συνθήκη και μέσα σε αυτό το κλίμα, που δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσε, και με πολύ κακή μήπως υποδοχή. Δεν είναι πολιτική δικαιολογία, και μιλάω όχι, 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 δεν μιλάω για δικαιολογία. Τα ερμηνεύω. Πάντα είχατε την πολιτική μέσα σας, είτε ως δημοσιογράφος, είτε μετά που εκτεθήκατε. Αλλά προσέξτε. Δεν είναι δικαιολογία ότι ξέρετε κάτι, δεν τον ήξερε ο κόσμος.
με την ίδια λογική έναν που δεν τον ήξερε ο κόσμος, δεν τον ήξεραν τα μέλη του. Αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος ενός κόμματος. Τον εξέλεξαν. Δείχνει πρόεδρο. Την ευκολία με την οποία κάποιος πέρασε και είπε: θα βάλω υποψηφιότητα και έγινα πρόεδρος. Πρώτον και εκείνον δεν είναι δικαιολογία. Προσπαθώ να εξηγήσω και να ερμηνεύσω τα. Γιατί τα μην μου πείτε ότι το ξέρατε κι εσείς πριν βάλει υποψηφιότητα. Και πάλι σας το ξέρατε. Κανείς δεν ξέρει. Τον κύριο Κασελάκη σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο που διανύσε και που διανύσαμε και εμείς. Μα δεν τον ξέρετε φυσιογνωμικά. Λέω όμως. Δεν τον ξέρετε ούτε εσείς, για, για να απαντήσω. Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Πρώτον και κύριο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Όλοι είναι προς κρίση και προς αξιολόγηση. Σε σχέση με αυτό που θα κάνουν. Ή πρόκειται να κάνουν ή δεν θα κάνουν. Αυτό προσπαθώ να πω. Ότι σε αυτό θα κριθεί. Ο κύριος Κασελάκης αντιμετωπίστηκε όλο αυτό το διάστημα. Λες και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δοκιμός πρόεδρος. Επιτρέψτε μου λίγο. Λες και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 8 χρόνια. Ο κύριος Κασελάκης είναι πρόεδρος αυτό το μήνα. Μπορεί κανείς να τον αξιολογήσει μπορεί για να τις πράξεις και για. Λέω είναι αυτό το μήνα. Αυτό το μήνα, μάλλον για να το πω. Έχει εδώ και ένα μήνα. Για να το λέω. Έχει εδώ και ένα μήνα που είναι πρόεδρος. Αλλά δυστυχώς αντιμετωπίζεται λες και είναι εδώ και 8 χρόνια. Λες και είναι 8 χρόνια. Δεν φταίμε εμείς. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς. Λέω όμως ότι κάτι φταίει. Ίσως και, σίγουρα, και σίγουρα δεν φταίει ο κύριος Κασελάκης που από την πρώτη στιγμή υπάρχει μία διάθεση και αμφισβήτηση που ξεκίνησε κυρίως μιας προσωπικής αμφισβήτησης από πού έρχεται, πώς σπούδασε, πού σπούδασε, αν έχει δεν χρήματα, λογικό. Δεν έχει χρήματα. Μετά, μετά έγινε αμφισβήτηση της ίδιας της επιλογής των χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξαν τον κύριο Κασελάκη και τώρα φτάνει και αποδεικνύεται τελικά, γιατί φαίνεται και από τα λόγια, ότι υπάρχει και αμφισβήτηση της ίδιας της διαδικασίας της εκλογής και ανάδειξης Προέδρου είπε, από τη βάση. Είπε ότι έχει την απόλυτη νομιμοποίηση και διαφωνεί με εκείνους που λένε ότι πρέπει να τεθεί θέμα ηγεσίας με τη λογική ότι να ξεκινήσει μια διαδικασία για την καθαίρεση. Βέβαια, αυτό θα ήταν καλό να το πει κάποιος πριν συμμετάσχει και νομιμοποιήσει με τη συμμετοχή του ως υποψήφιος πρόεδρος σε αυτή τη διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό εδώ και ένα χρόνο. Η εκλογή Προέδρου από τη βάση. Επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, κύριε Παπαδάκη. Το γεγονός εκλογή ότι βρέθηκαν μαζί και επιτρέψτε ήταν συνυποψήφιοι. Επιτρέψτε μου λίγο. Λέω, ήταν η νομιμοποίηση. Λέω, εάν κάποιος είχε ένσταση σε σχέση με τη διαδικασία, θα είχε νόημα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολιτική βαρύτητα αν αυτό το διατύπωνε. Μάλιστα. Όταν γινόταν αυτή η αλλαγή και πολύ περισσότερο τώρα, πριν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί, αλλά δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω, θερμή παράκληση. Ναι, και αμέσως μετά. Γιατί ο κύριος Τσακαλώτος νομιμοποιεί την εκλογή, προφανέστατα, αλλά με την συμμετοχή του ως υποψήφιος πρόεδρος, νομίζω νομιμοποίησε και την ίδια τη διαδικασία. Που είναι καταστατική πρόβλεψη. Το είπε και άρα, εφέρος, άρα αν, κάποιο, αν είναι μια καταστατική υποχρέωση. Διαφωνώ, αλλά αν υπάρχει μια βασική υποχρέωση των μελών, και δεν μιλάω μόνο στελεχών, είναι να σέβονται τις καταστατικές διατάξεις. Θα μου επιτρέψετε μια προσωπική ερώτηση. Παρακαλώ. Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε, εδώ δεν θα δώσετε. Δεν θα ζητήσουμε χαρτί πολιτικών φρονημάτων. Είσαστε αριστεροί. Ναι, είμαι αριστερή. Είναι αριστερό, αλλά να σας πω τι για μένα είναι αριστερά. Αριστερά σημαίνει να πασχίζεις για την δικαιοσύνη, για την ισότητα, για την αξιοκρατία, να πασχίζεις για την αλλαγή και για τη συνεχή ανανέωση. Εάν δεν πασχίζεις για αυτά, είσαι ένα άκρος συντηρητικό άτομο. Μάλιστα. Ο κύριος Κασελάκης τι είναι? Θεωρώ ότι με βάση αυτές τις παραμέτρους με τις οποίες εγώ ορίζω τι είναι η αριστερά, είναι αριστερός. Και θα ήθελα λίγο να σας απαντήσω πάνω σε αυτό, γιατί πρέπει να δώσουμε και ένα σχήμα. Ναι, δεν υπάρχει αριστερά και μάλιστα ανανεωτική αριστερά χωρίς την ανανέωση και την προσπάθεια αλλαγής. Αυτό για μένα είναι κομβικό. Ναι, χωρίς σχέση με τη βάση, έτσι και με τους ανθρώπους και με την κοινωνία. Όποιος θέλει να είναι αποκομμένος από αυτό. Δεν αρκεί όμως μόνο. Όποιος είναι αποκομμένος από αυτό. Ναι, ακριβώς. Το ζήτημα δεν είναι τι λες. Το ζήτημα είναι τι κάνεις. Στην πράξη κρίνεσαι. Και επίσης το ζήτημα δεν είναι μόνο έχει τι ήσουν, αλλά και το ζήτημα είναι. Και το ζήτημα είναι πώς είσαι. Γιατί για μένα οι άνθρωποι βελτιώνονται, κύριε. Εγώ δεν πιστεύω ότι εσείς στα 24 σας αλλάξατε. Από τα 24 μέχρι τώρα, που δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω αλλάξει. Έχω αλλάξει πάρα πολύ. Ξεκινήσατε από δεξιά και γίνατε αριστερή. Όχι. Δηλαδή. Ξεκίνησα από ένας άνθρωπος που είχε άλλη αντίληψη για το πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Μάλιστα.
Και έχω φτάσει σε μια κατάσταση που λέω ότι για να αλλάξουν τα πράγματα χρειάζεσαι να αλλάξεις εσύ πρώτος ο ίδιος, χρειάζεσαι να έχεις ενσυναίσθηση, να ακούσεις την κοινωνία και κυρίως να έχεις να κάνεις όσες περισσότερες διευρύνσεις μπορείς. Γιατί πρέπει, ακριβώς αυτό είναι το επίδικο, η αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει η αλλαγή στην κοινωνία και η πολιτική να αλλαγή. Να δούμε ένα από τα ερωτήματα, πώς θεωρεί ο κόσμος τον κύριο Κασελάκη. Αριστερό μόλις το 6,1%. Κεντροαριστερό το 17,4%. Κεντρό το 15,6%. Κεντροδεξιό το 17%. Δεξιό το 14,3%. Τίποτα από όλα τα παραπάνω είναι σαν να λέει ότι εγώ διαφορώ τελείως. Εγώ διαφωνώ με όλες αυτές τις απόψεις. Πρέπει να λες τι είναι. Το 20,2%. Σας ικανοποιούν αυτά τα ευρήματα? Θα σας πω, για μένα σημασία έχει, πρώτον και κύριον, είναι το πώς διαμορφώνεται η εντύπωση και η αντίληψη κάποιων ανθρώπων σε σχέση με όλο αυτό το κλίμα που σας περιέγραψα και όλοι το γνωρίζουμε, που έχει διαμορφωθεί για το πώς παρουσιάζεται ο Στέφανος Κασελάκης, κυρίως από ανθρώπους που έχουν μια εδραιωμένη εικόνα στην κοινωνία ότι είναι αυτή η αριστερή. Το ένα είναι αυτό. Το ζήτημα όμως για μένα είναι όχι πώς σε ορίζουν οι άλλοι αριστεροί ή δήθεν αριστερή, αλλά το τι πραγματικά κάνεις εσύ. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και είναι το μεγάλο στοίχημα για τις επόμενες μέρες, για το επόμενο διάστημα που θα διανύσουμε. Τι είναι αριστερά, κύριε Γρηγοριάδη? Να ασχοληθούμε με την ακρίβεια και να δώσουμε απαντήσεις που δεν τις δίνει αυτή η δεξιά άλλο κυβέρνηση Joker, που είναι μεροληπτική. Τι γίνεται με τη στέγη, τι γίνεται με το ιδιωτικό χρέος, τι γίνεται με τη δημόσια υγεία? Στον Πανικολάου δεν γίνονται χειρουργία, κύριε Γρηγοριάδη, επειδή είστε από τη Θεσσαλονίκη. Σταμάτησαν να γίνονται τα χειρουργία. Αυτό είναι. Δεν βάζω στοιχήματα. Είναι ένα στοίχημα. Λέω, είναι ένας πολιτικός. Ακριβώς. Αυτό είναι. Επειδή εδώ υπάρχει μία κυβέρνηση που τζογάρει και τζογάρει όλα τα λεφτά για τους λίγους και για τα συγκεκριμένα συμφέροντα, και δείτε τι γίνεται με το πάρτι της ακρίβειας στην ενέργεια, απλά που δεν φορολογούνται. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Για να ολοκληρώσω λίγο την πρόταση, γιατί για μένα είναι σημαντικό να με κατανοούν οι τηλεθεατές. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν. Αυτό είναι αριστερά. Αυτό είναι. Εδώ πρέπει να δώσουμε τις μεγάλες απαντήσεις. Και ναι, εκεί θα αξιολογηθούμε και θα κρυθούμε λίγο. Όλοι. Φαίνεται πως με την πολιτική που ακολουθείτε, με αλφαγιώτα το ακολουθείτε, δεν υπάρχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Μα δεν πρόλαβε ακόμα να... Που θέλετε να κάνετε. Γιατί έχει εδώ και ένα μήνα, αντί να καλούμε εγώ στην τηλεόραση για να απαντώ για το τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, που είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να απαντώ για ζητήματα που έχουν αυτά που σας είπα, που δεν θέλετε να τα ακούσετε, η ακρίβεια, η στέγη. Δεν φταίτε εσείς, έτσι διαμορφώνεται η ατζέντα. Όχι, καλούμε να απαντήσω στο τι δεν έχει κάνει σε αυτόν τον ένα μήνα ο Κασελάκης. Εάν είχατε ασχοληθεί με την ακρίβεια και τα προβλήματα της κοινωνίας με στον ίδιο χρόνο που ασχολείται αυτή η εκπομπή, δεσμευόμαστε για κάτι. Για ποιο? Γιατί την επόμενη φορά που θα με καλέσετε, να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα, γιατί εμείς θα τα προβάλλουμε. Να πουλήσετε όμως και τα συμβουλικά σας ζητήματα πρώτα. Εγώ σας λέω, θα εσείς δώσετε χρόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι στους πανελίστες, για να βγαίνει ο τίτλος «Εμφύλιος πόλεμος» που δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ένας μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη δεξιά. Από την εάν Αμερική, ο πρόεδρος κάνουμε, του κόμματός σας κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Λέει, εγώ σας λέω ότι θα έρθω την επόμενη φορά να μιλήσουμε για αυτά. Βεβαίως και θα δεσμευτούμε. Αλλά όταν κάνει το λάθος ο πρόεδρος του κόμματός σας και από την Αμερική με tweet λέει ότι έχουν θέσει αυτόν εκτός κόμματος, κάτι το οποίο είναι λάθος του και αντικαταστατικό, παραπέμπονται στην επιλογή διοντολογίας. Αυτό το λέτε εσείς ότι είναι λάθος του? Όχι, το λέω, αλλά το καταστατικό σας το λέει. Ο πρόεδρος, και μιλήσαμε χτες με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας, τον κύριο Κοτσακά, και είπε δεν επηρεάζει καθόλου την Επιτροπή Διοντολογίας η αξιολογική κρίση. Μα δεν είπε κανείς το αντίθετο. Θα μου επιτρέψετε όμως να απαντήσω για το καταστατικό. Όταν λοιπόν τρεις πρώην υπουργούς, μέλη κεντρικής επιτροπής, μέλη της πολιτικής γραμματείας, κάποιοι από αυτούς. Να απαντήσω. Λέει ο κύριος Κασελάκης, τους διαγράφω. Δεν είναι απαντήσω. Να απαντήσω, γιατί δυστυχώς πρέπει να σας διορθώσω, κύριε Παπαδάκη. Διορθώστε με. Ο πρόεδρος... Πρέπει να διορθώσω το καταστατικό σας πρώτα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε όμως να απαντήσω. Δεν είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι διαγράφει. Επιτρέψτε μου όμως να απαντήσω. Σας παρακαλώ. Είπε ο πρόεδρος, και με τον τρόπο που επέλεξε, με ένα tweet,
δεν είναι κακό να εφαρμόζουμε και νέους τρόπους επικοινωνίας. Για συγκεκριμένο λόγο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφει και αμέσως έχει ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα. Είπε, μάλλον διατύπωσε και εξέφρασε την πολιτική του απαρέσκεια και καταδίκη για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που υπερεύει κατά πολύ τις κόκκινες γραμμές και της καλοπροαίρετης και της κακοπροαίρετης κριτικής. Και παρέπεμψε, ως μπορεί να το κάνει αυτό, στα αρμόδια καταστατικά όργανα για να επιληθούν επί του θέματος. Και ότι, για να το κλείσω όμως αυτό. Όχι. Η διαδικασία δεν λέω ότι δεν είπε αυτό ο κύριος Κασελάκης. Εγώ σας λέω τι λέω εγώ. Τι λέω εγώ σε σχέση με την ερμηνεία που σας διορθώνω, που δίνετε εσείς αυτό που λέτε. Εσείς το λέτε σωστά, ο κύριος Κασελάκης το πει. Εσείς ερμηνεύετε, αλλά να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω σε σχέση με τη διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Σεβόμαστε απόλυτα αυτές τις καταστατικές προβλέψεις και τα όργανα. Προφανέστατα. Είναι ένα αυτόνομο όργανο που έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα. Πρέπει όλοι και να το εμπιστευόμαστε και να σεβόμαστε τις αποφάσεις του. Πιστεύω, ακριβώς επειδή το εμπιστεύομαι, ότι θα κρίνει και θα αξιολογήσει. Όχι με βάση, ακριβώς γιατί δεν είναι αμιγώς πολιτικό όργανο, αλλά είναι δικαιοδοτικό, με βάση αν υπάρξουν παραπτώματα, αν υπήρξαν παραπτώματα, αν υπήρχε παραβίαση των καταστατικών διατάξεων. Εάν υπάρχει, και βέβαια όλα αυτά με ένα αίσθημα δικαίου. Διάθεση να τα βρείτε μεταξύ σας, υπάρχει. Καλά, αυτό να είναι, σε ένα τραπέζι, δεν ξέρω. Αυτό το διάστημα έχει σηκώσει κάποιος ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσει νομίζω, με κάποιον. Νομίζω, να σας θυμίσω ότι έγινε μια συνάντηση. Τώρα. Έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Φίλη. Με τον κύριο Φίλη. Δεν μπορώ να σας πω εγώ. Δεν μπορώ να μεταφέρω αν έγιναν τηλεφωνικές επικοινωνίες ή όχι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, κύριε Γρηγοριάδη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο νομίζω μιλώ και βάζω τα ζητήματα και δεν βάζω το κάρο μπροστά από το άλογο, αλλά το άλογο, που πρέπει να είναι η λοκομοτίβα, έτσι, για να χρησιμοποιήσω και μια πολύ αγαπημένη έκφραση της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτής της πολυπόθητης πολιτικής αλλαγής που αποδείχθηκε ότι τη θέλει ο κόσμος στις δημοτικές εκλογές. Δεν υπάρχουν, Γιώργο μου, λάθος, δεν υπάρχουν. Από την άλλη πλευρά τουλάχιστον, σας έδειξα, δεν από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει διάθεση. Είμαι αισιόδοξη ότι εάν πραγματικά δοθεί ο χρόνος και ο χώρος ακριβώς για να ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο, να μπορέσει πραγματικά η κοινωνία να βρει απαντήσεις στα προβλήματά κάτι του. Τελευταίο. Εκεί να αξιολογηθούμε όμως. Κύριε Παπαδάκη, σε αυτό πρέπει να αξιολογηθεί. Μάλιστα. Και να σας πω κι άλλο. Όλοι είναι υποκρίση. Δεν σημαίνει ότι είναι μια λευκή επιταγή που δίνεται. Αλλά ας επιτρέψουμε να ακολουθηθεί. Να ακολουθηθεί το δρομολόγιο που δεν κάτι δόθηκε τελευταίο. Δυνατότητα να ούτε καν να χαραχθεί. Τελευταίο. Πρέπει να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Κασελάκης ήταν επιλογή του κυρίου Τσίπρα για να μπει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Είχε γίνει προηγούμενη συζήτηση ότι ξέρεις κάτι, θα είσαι και ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος γιατί εγώ θα αποσυρθώ. Είναι δυνατόν να γνωρίζω εγώ κάτι τέτοιο? Και πολύ περισσότερο είναι δυνατόν από τον εκπρόσωπο τύπου. Είμαι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Είσαστε κοντά στον κύριο Κασελάκη. Ήταν δηλαδή η απόφαση του ήρθε ξαφνικά του κυρίου Κασελάκη. Θα επικαλεστώ την φράση για τη διατύπωση του αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος, του Γιώργου Βασιλιάδη, και το κάνω αυτό συνειδητά γιατί ακριβώς. Και θα ήθελα εδώ να εξάρω και την συμβολή και της γραμματέως, της Ράνιας Σβίγκου και του αναπληρωτή, του Γιώργου Βασιλιάδη, σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια που γίνεται ακριβώς για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Ας αφήσουν έξω από όλη αυτή τη συζήτηση τον πρώην πρόεδρο. Εάν ο πρώην πρόεδρος, ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας, θέλει να κάνει παρέμβαση, δεν χρειάζεται ούτε παρενέσεις ούτε υποδείξεις. Θα έπρεπε ή πρέπει Λέω, να κάνει. Ας κρατήσουμε μακριά από όλη αυτή τη συζήτηση τον πρώην πρόεδρο. Αν θέλει ο πρώην πρόεδρος, θα παρέμβει. Δεν χρειάζεται την παρένεση και την υπόδειξη κανενός και καμιάς. Πολλά θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε. Γλυκά δεν σας έφερα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είδα ότι σας έφερα. Για την επόμενη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά.